Θα πέρασουμε όμως τον κύριο Δημήτρη Βιτάλη, υποψήφιος στο νότιο τομέα της Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Βιτάλη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Μπαρλά. Περνάμε, πρώτη φορά κατεβαίνετε ή έχετε βάλει και άλλες φορές υποψηφιότητα? Στις βουλευτικές πρώτη φορά. Πρώτη φορά, έτσι, μάλιστα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κρατάει ένα συμπαγές μπετών, όπως να το πούμε εκεί πέρα, γύρω στο 5-6%, κύριε Βιτάλη. Ξέρετε τι λένε μερικοί? Υπάρχει συμπάθεια για το κόμμα σας και τέτοια, αλλά όλα, λέει, τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν τρεις λέξεις που λένε συνέχεια: ο καπιταλισμός, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όσο αφορά το δεύτερο, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να μείνει μόνη της, να μην έχει κανένα σύμμαχο? Τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέμε εμείς, ναι, και για αυτές τις τρεις λέξεις που λέμε, δυστυχώς λέμε εμείς, αυτές οι τρεις λέξεις ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ζει ο ελληνικός λαός σήμερα σε αυτή τη χώρα, όπως και οι άλλοι λαοί στην Ευρώπη. Ναι. Ρωτάτε αν η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει μόνη της. Όχι, η Ελλάδα προφανώς και δεν πρέπει να μείνει μόνη της, και στη συγκεκριμένη περίοδο δεν είναι, για παράδειγμα, η Ελλάδα μόνη της. Η Ελλάδα είναι μέλος μια συμμαχία, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του ΝΑΤΟ, η οποία όμως δεν εξασφαλίζει τίποτα, δεν εξασφαλίζει τίποτα, έτσι θα κάνει τα πράγματα χειρότερα για τη ζωή του ελληνικού λαού και της νεολαίας. Δείτε, για παράδειγμα, τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε τώρα. Είδατε, νομίζω έχετε δει κι εσείς, καλά, εσείς σίγουρα το έχετε δει, το έχουν δει και οι ακροατές όμως, τις εξελίξεις που έχουμε με τα ελληνοτουρκικά. Ναι, ναι. Είδατε τη δήλωση ακόμα και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ότι στην πραγματικότητα είμαστε μόνοι μας, να το πούμε έτσι. Ναι. Κάτι το οποίο, για το οποίο το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί όλες οι χώρες, αυτές οι μεγάλες δυνάμεις που θα έλεγε κάποιος, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές τις συμμαχίες και βαράνε το τύμπανο, βαράνε το ρυθμό, έχουν να κοιτάξουν και τα δικά τους συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλες οι φωνές δεν είναι ίδιες. Σε σχέση τώρα λέω με το ζήτημα της Τουρκίας, για παράδειγμα. Ναι, φυσικό είναι αυτό. Χώρες, ναι, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν διμερείς σχέσεις, πάρα πολύ ανεβασμένες, εμπορικές, οικονομικές, με την Τουρκία, οι οποίες λένε ότι πρέπει να κρατηθούν χαμηλή τόνη, για παράδειγμα. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι κάθε χώρα που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο καπιταλιστικό σύστημα, για να πιάσουμε και αυτή τη κρίνινη λέξη την οποία πολλοί μας προσάπτουν ότι χρησιμοποιούμε. Βέβαια, εμείς τη χρησιμοποιούμε γιατί λέμε την αλήθεια, το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Άλλοι που θέλουν να την κρύψουν μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες λέξεις. Οι χώρες που λειτουργούν μέσα αυτή τη στιγμή κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα. Εδώ πέρα, στη γειτονιά μας, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, παίζονται πολύ χοντρά συμφέροντα όσον αφορά τους δρόμους ενέργειας. Κάθε χώρα που συμμετέχει σε αυτό το αλυσβερίσι, είτε είναι η πιο υψηλά, τέλος πάντων, στο καπιταλιστικό σύστημα, η Αμερική, η Ρωσία, είτε είναι οι χώρες πιο μικρές, όπως είναι η χώρα μας, όπως είναι η Τουρκία, σε αυτό το παιχνίδι, κοιτάνε. Ναι, ναι. Και είναι λογικό ότι όταν ο καθένας κοιτάει πώς οι δικές του εταιρείες, πώς οι δικοί του μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα πάρουν μερίδιο από την πίτα, είναι λογικό και να κοιτάει κάθε φορά, τέλος πάντων, ποια σημεία, να πούμε έτσι, τον βολεύει περισσότερο, ή τέλος πάντων να ανοίγουν τα ζητήματα στη διαχείριση, να ανοίγουν τα ζητήματα όπως ανοίγουν τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ελληνικά σύνορα στη θάλασσα, στο Αιγαίο, δεν τα γκρίζαρε το Κομμουνιστικό Κόμμα ή αυτοί που λένε ότι αυτές οι συμμαχίες είναι υλικοσυμμαχίες. Τα γκρίζαραν οι συμμαχίες στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα. Συμμαχίες που η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που διαγωνίζονται τώρα για την εξουσία, συμμαχίες στις οποίες λένε ότι αυτές οι δύο συμμαχίες είναι τα ιερά και τα όσια. Την γκρίζα ζώνη στο Αιγαίο την έβαλε το ΝΑΤΟ, έδωσε το χάρτη με το γκριζάρισμα των ζώνων. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να γίνουν κριτήριο και μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, και πιστεύουμε ότι το ΚΚΕ, επειδή έχει μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας για όλα αυτά τα ζητήματα, έχει επιβεβαιωθεί στις αναλύσεις που έχει κάνει. Δεν πρέπει κάποιος, ας πούμε, να του κουνάει το δάχτυλο επειδή λέει τα πράγματα με το όνομά του. Από τον κόσμο, δηλαδή, που λέτε και εσείς ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που συμπαθεί, αλλά δεν το παντρεύεται, να το πούμε έτσι. Λαϊκά, ότι τώρα έχει όλες εκείνες τις εμπειρίες που χρειάζεται, τέλος πάντων, ώστε να κάνει το βήμα, κοιτώντας, τέλος πάντων, το Κομμουνιστικό Κόμμα σαν ένα κόμμα το οποίο του είπε την αλήθεια, σε κάθε στιγμή δεν του έκρυψε τίποτα, και ότι υποσχέθηκε εύκολες λύσεις μέσα στις συμμαχίες, οι οποίες είναι λυκοσυμμαχίες, όπως τις λέμε.
Το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Βιτάλη, αλλά εντάξει, είναι μια κρίσιμη περίοδος τώρα για όλα τα θέματα και ειδικά για με τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, η δύναμη του ΚΚΕ τώρα, αν θα μπει πάλι στη Βουλή, που θα μπει φυσικό, ναι, αλλά με τι ποσοστό θα μπει και τέτοια, ποια θα είναι η θέση απέναντι στην εξουσία για το θέμα αυτό το κρίσιμο των εθνικών θεμάτων? Γιατί τώρα, 7 Ιουλίου, έχουμε εκλογές, έτσι. Προβλέπεται ένα θερμό καλοκαίρι. Ξέρουμε, έχουμε τον Τραμπ εκεί να απειλεί με πόλεμο το Ιράν. Δεν είναι μόνο, είναι στη γειτονιά μας όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Βεβαίως, βεβαίως είναι στη γειτονιά μας. Και γι' αυτό πρέπει, αυτό το ότι ο πόλεμος είναι στη γειτονιά μας, πρέπει να γίνει κριτήριο και μπροστά στις εκλογές αυτές τις οποίες, αυτές τις οποίες έχουμε. Και να θυμηθούν όλοι ότι όταν και η κυβέρνηση σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις συνεργασιών κτλ. Όταν καθησύχαζαν τον ελληνικό λαό και λέγανε ότι μην ανησυχείτε, είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας προστατεύσει τα σύνορα η Frontex. Είδαμε πόσο προστάτευσε τα σύνορα η Frontex. Ναι, ναι. Όταν λέγανε ότι είμαστε ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ότι η πολιτική που ακολουθούμε στα εξωτερικά, η πολιτική του Μεντεσέ, δηλαδή ο καλύτερος φίλος των Αμερικάνων, γιατί αυτό έχει γίνει η σημερινή κυβέρνηση, ο καλύτερος φίλος των Αμερικάνων, ότι θα μας προστατεύσει από τα χειρότερα. Από ποια χειρότερα μας προστατεύει σήμερα? Είναι δυνατόν να μπορέσει να μας προστατεύσει αυτός ο οποίος γκρίζαρε τα σύνορα? Δηλαδή η Υπεριαλιστική Συμμαχία, του ΝΑΤΟ? Είναι δυνατόν αυτοί οι γίγαντες των εξορίξεων, των πετρελαίων κτλ. Ή των αγωγών ενέργειας να ενδιαφέρονται να έχουν γίνει φιλέλληνες όπως θέλουν να τους παρουσιάσουν? Όχι, εμείς τέτοια πράγματα δεν πρόκειται να πούμε. Εμείς λέμε ότι το κέρδος το καπιταλιστικό είναι ο Θεός σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ό,τι συμφέρει κάθε υπεριαλιστική χώρα η οποία συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι καλύτερα. Μπορεί να ακούγονται αυτά που λέμε, ξέρετε, κάποιος κόσμος να λέει, πείτε τα ρε παιδιά πιο απλά. Εντάξει, κάποιοι όροι είναι και όροι επιστημονικοί, που δεν το πούμε. Καταλαβαίνω, ναι. Και εμείς τους χρησιμοποιούμε για να μπορέσει και ένας κόσμος να καταλάβει τέλος πάντων ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα δει με ψυχρή ματιά. Και όταν μπλέκεται το κέρδος και το συμφέρον στη μέση, πάνε στην άκρη, πώς να το πούμε, και οι συμμαχίες, και κάθε φορά κάθε χώρα διαπραγματεύεται με βάση τέλος πάντων τα συμφέροντά της εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό λέμε, κανένας να μην νιώθει καθησυχασμένος επειδή απλά η χώρα μας είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Κανένας να μην θεωρεί το πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η ισορροπία, να μην το θεωρεί δεδομένο. Θυμηθείτε ότι πριν από 2 χρόνια ήταν, όταν οι Τούρκοι κατέριπταν το ρωσικό μαχητικό. Και λέγαν όλοι ότι τώρα θα υπάρξει μια φοβερή σύραξη μεταξύ Ρωσίας-Τουρκίας. Ναι, τώρα ναι. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε ότι η Τουρκία, ας πούμε, θεωρείται ένας από τους πολύ δυνατούς συμμάχους των Ρώσων στο παιχνίδι που γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ισορροπίες οι οποίες θα αλλάζουν συνέχεια. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό που προτείνει για τα εθνικά ζητήματα, να το πούμε έτσι, ναι, ναι, είναι ότι πρέπει το ελληνικό στρατό, τα ελληνικά στρατεύματα να περιφρουρούν τα σύνορα τα ελληνικά. Δεν πρέπει να γίνει καμία αναδιαπραγμάτευση σύνορων. Τα σύνορα είναι όσο δεν είναι αυτά που είναι. Βέβαια, έχουν καθοριστεί. Έχουν τελειώσει. Ναι. Δεν πρέπει να γίνει ούτε βήμα πίσω από αυτή τη γραμμή, αλλά για να μην γίνει βήμα πίσω, χρειάζεται άμεσα να αποδεσμευτούν από τις συμμαχίες αυτές οι οποίες μας κρατάνε με τα χέρια δεμένα, να το πούμε έτσι. Και για να γίνει αυτό το πράγμα, χρειάζεται ο λαός να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να φτιάξει τη δική του οικονομία, τη δική του εξουσία, η οποία και θα μπορέσει να αξιοποιήσει τους πλουτοπαραγωγικές πηγές προς όφελός του, γιατί κοιτάξτε, είναι και αυτή η πλευρά που πρέπει να ανοίξουν. Όλοι μιλάνε για πετρέλαιο, όλοι μιλάνε για υδρογονάνθρακες, όλοι μιλάνε για φυσικό αέριο. Αλλά δείτε και χώρες που είναι μπροστά σε αυτό το πράγμα, που εξορίσουν, τι ωφέλη είχε ο λαός από αυτές τις εξορίξεις? Εδώ πέρα μιλάμε για πράγματα τα οποία θα υποφεληθούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τεράστιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, να το πούμε έτσι, οι οποίοι δεκάρα τσακιστή δεν δίνουν για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού. Αυτά βάζουμε εμείς στην κουβέντα. Νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, ανεξάρτητα αν κάποιος, πώς να το πω, τα δέχεται όλα αυτά που λέει ή δέχεται ένα μέρος από αυτά, τουλάχιστον ξέρει ότι έχει να κάνει με έναν σοβαρό, να το πούμε έτσι, με έναν σοβαρό συνομιλητή, ο οποίος την επόμενη μέρα θα είναι εκεί, θα λέει τα ίδια, δεν θα αλλάξει σε μία μέρα, δεν έχει κρυφή ατζέντα, όπως λένε πάρα πολλοί, και πραγματικά μπορεί να αποτελέσει μια πολύ σοβαρή επιλογή, γιατί στις 8 του Ιούλη, δηλαδή μια μέρα μετά τις εκλογές, θα χρειαστεί να υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Και το ΚΚΕ μπορεί να είναι μια πραγματική αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή, αλλά και στο δρόμο, πλάι και μπροστά στους αγώνες του λαού. Μάλιστα. Κύριε Βιτάλη, ας αφήσουμε λίγο τα ελληνοτουρκικά, μια άλλη ερώτηση. Μια λέξη που χρησιμοποιείται πάλι είναι αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα.
για όποια κυβέρνηση και αν έχει έρθει, έτσι. Για πες μου, για εξηγήστε με τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος πάνω σε αυτά. Κοιτάξτε. Γιατί, να πω και την αλήθεια, έτσι. Όχι. Όχι, το καταλαβαίνω κύριε Βιτάλη, δεν θέλω να πω ότι πολλά. Και καλά κάνετε και εσείς την ερώτηση, δεν σας το λέω. Όχι, θέλω να σας πω και το άλλο. Ότι πολλά. Ότι πολλά από αυτά, δηλαδή, όταν είσαι στη Βουλή και θεωρείτε ότι είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων, τα έχετε ψηφίσει. Και αυτό σας τιμάει, έτσι. Σας τιμάει. Δεν το λέω με κακή έννοια. Απλώς η λέξη που χρησιμοποιείτε είναι αυτό το αντιλαϊκά μέτρα, έτσι. Γι' αυτό σας το λέω. Και τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη γιατί. Γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι αυτά τα μέτρα έχουν πρόσημο από όποια κυβέρνηση και απέρνονται. Δηλαδή, δεν είναι μέτρα τα οποία, δείτε, κάθε κυβέρνηση που έχει έρθει λέει κάθε φορά, για παράδειγμα, για ένα μέτρο που παίρνει, ας πούμε, γιατί δείτε, για τις περικοπές των συντάξεων, έτσι, όπως το μισθό, λέει, τι να κάνουμε, αυτό αντέχει η οικονομία. Ναι. Έτσι, είναι η μόνιμη εποδός, είτε είναι κυβέρνηση, ας το πούμε, φιλελεύθερου προσήμου, δεξιά κυβέρνηση, ας πείτε την όπως θέλετε, εμείς δεν μας αρέσει τόσο να χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους, γιατί όλες οι κυβερνήσεις έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση και είναι αντιλαϊκή, να την χρησιμοποιήσω τη γυναίκα. Ναι, ναι. Αλλά ας σκεφτεί ο ελληνικός λαός, έχει δει κυβερνήσεις δεξιές, έχει δει κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές, έχει δει κυβερνήσεις που τα έχουν όλα μέσα. Δεξιούς σοσιαλδημοκράτες, εθνικιστές, θυμηθείτε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, λαός κυβέρνηση, έχει δει κυβερνήσεις υπηρεσιακές. Αυτές όλες οι κυβερνήσεις, τέλος πάντων, έχει δει αριστερή κυβέρνηση. Τόσο, αυτό σε εισαγωγικά αριστερή. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να θεωρείται αριστερός αυτός που είναι ο καλύτερος φίλος των Αμερικάνων στη χώρα, αλλά τέλος πάντων έχει δει και κυβέρνηση αριστερή. Όλες είχαν ένα κοινό πρόσημο. Ότι πήρανε μέτρα τα οποία ωφέλησαν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και άφησαν στο περιθώριο τους εργαζόμενους, τον απλό λαό, τους φτωχούς επαγγελματίες, τους αγρότες. Και είτε όλη την πορεία που ακολουθήθηκε στο εισόδημα όλων αυτών των ανθρώπων, και όχι μόνο στο εισόδημα, ενώ και στον τρόπο ζωής, στην πρόσβαση, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στον ελεύθερο χρόνο. Σκεφτείτε όλες αυτές τις πλευρές. Γι' αυτό εμείς λέμε, χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, το αντιλαϊκό. Για να καταλάβουν ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις δεν γράφουν σε λευκό χαρτί, γράφουν σε ένα χαρτί το οποίο υπαγορεύεται από τις ανάγκες των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Δείτε, δεν αντέχει οικονομία, ας πούμε, την επαναφορά των μισθών στα προκρίσεις επίπεδα. Δεν αντέχει οικονομία ασφαλιστικό το οποίο να εξασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή για την τρίτη ηλικία. Παρ' όλα αυτά, αντέχει φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, αντέχει φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, αντέχει την προαιρετική φορολογία για την πιο σκληρή και την πιο γερή πλευρά του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Και επειδή μιλάμε όλοι για κοστολογικά μέτρα, δείτε. Όλοι λένε κοστολογημένα μέτρα από εδώ, κοστολογημένα μέτρα από εκεί. Ναι, κοστολογημένα με βάση τι πράγμα, κοστολογημένα με βάση τα ματωμένα πλεονάσματα τα οποία έχουν δεχτεί και οι δύο, όταν λέω οι δύο, καταλαβαίνετε εννοώ, από τους δύο που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση. Το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, μαζί και το ΚΙΝΑΛ βέβαια. Λένε έχουμε κοστολογημένα προγράμματα. Κοστολογημένα προγράμματα επάνω σε ματωμένα πλεονάσματα. Τα οποία έχουν όλα κοινό παρονομαστεί ότι ο λαός θα χάνει μέχρι το 2060 και θα πληρώνει με το αίμα του. Μάλιστα. Αυτό πρέπει και εμείς να το πούμε κάπως γρήγορα και είναι η λέξη αυτό το αντιλαϊκό. Κύριε Βιτάλη, μια αυτές οι κυβερνήσεις έχουν κοινό πρόσημο. Μακάρι να έχει κάτι διαφορετικό και κάτι διαφορετικό όμως θα υπάρξει και θα γεννηθεί μόνο μέσα από την πάλη του λαού και της νεολαίας και πιστεύουμε ότι το ισχυρό κουκουέ την επόμενη μέρα μπορέσει να είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν λέμε ότι θα τα λύσει όλα, αλλά θα είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ήταν και το μήνυμά σας εν όψη και των εκλογών της 7ης Ιουλίου, κύριε Βιτάλη. Ήταν ο Δημήτρης Βιτάλης, υποψήφιος στο νότιο τομέα Αθηνών με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κύριε Βιτάλη, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και θα τα πούμε και πάλι. Και εγώ, κύριε Παρασκευή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.